Ολοταχώς για τα play-off της ανόδου της Super League βρίσκεται ο Απόλλωνος Σμύρνης, που κέρδισε και την Καλυθέα με σκορ 1-0 στη Ριζούπολη, διατηρώντας παράλληλα το αίτητο στην έδρα του. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέτυχε την 5η της νίκη στα τελευταία 6 παιχνίδια και έδειξε πως ακόμα και στην κακή της ημέρα μπορεί να παίρνει το θετικό αποτέλεσμα. Λίγος τέσσερις καλές ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες, με τον Χρήστο Τσιόρα να πετυχαίνει το χρυσό όπως αποδείχθηκε γκολ για την ελαφραταξιαρχία. Κάνω στο λάθος ο Μιχαλόπουλος και ο Βαρινόλα θα κλέψει την μπάλα. Η σέντρα που είναι καλή για τον Τσιόρα που ανοίγει το σκορ στο 18 για τον Απόλλωνα. Και έφυγε το Απόλλωνα στο βάθος. Η σέντρα από τον Φαρινόλα, κεφαλιά καρφωτή από τον Τζιόρα, θα νικήσει από κοντινή απόσταση τον Μοσμονά και από μια άλλη οπτική γωνία. Απόλλωνας Καλυθέα 1-0 στο 18. Πάρα πολύ δύσκολο. Ένα παιχνίδι πάνω κάτω επάνω στο τέλος. Έφτασε το 1-0. Αλλά ευτυχήσαμε να μην δεχτούμε γκολ και κερδίσαμε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γύρω από τον Μασάδο, η φαλιά του Ντούμισάε, η μπάλα θα φύγει out. Σήμερα του Παγώνη, ο ίδιος του πέναλτι, ο Αλέξανδρος στον Μιχαλόπουλο, το σούτ του Κατσικογιάννη καλό, στο 58 out, δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ταΐρη. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Καλυθέα ανέβασε ρυθμούς και κατάφερε να φτάσει με αξιώσεις στα καρέ του Ταΐρη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πίκολο. Σούτ από τον Μιχαλόπουλο, νέο σούτ από τον Λεβέντη, εκπληκτική επέμβαση από τον Ταΐρη στο 60 λεπτό. Μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι για την Καλυθέα. Θεωρώ ότι σήμερα έγινε μια ποδοσφαιρική αδικία και το λέω αυτό διότι με την εμφάνιση που έκανε η ομάδα μας στο δεύτερο ημίχρονο και ισοπαλία να ερχόμαστε, μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι πως η ομάδα που δεν πήραμε ένα βαθμό. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε τόσο καλή απόδοση, χωρίς βέβαια ο Απόλλωνας να πιάσει κάποια σπουδαία απόδοση, αλλά γενικά σαν ομάδα δεν πολυπατάγαμε καλά. Νομίζω όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ολοκληρωτική υπεροχή. Είχαμε κλασικές ευκαιρίες για να πετύχουμε γκολ. Θα γίνει το λάθος όπως από τον Κίρια. Τσίκα θα βρεθεί στο έδαφος. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Που φέρνει τον Κοτσονή, κυρία Σκοντράρη με τον Τσίτα. Θα δείξει να συνεχιστεί το παιχνίδι ο διαιτητής, μια βάση που ξαναβλέπετε. Έπεσε και λίγο εύκολα ο Τσίτας, δεν έπεσε τον διαιτητή. Θέλω να καταδικάσω την φάση του πέναλτι, διότι είναι μια καθαρή περίπτωση η πέναλτι και εκεί πιστεύω πως έτσι και πετυχαίναμε ένα γκολ θα είχε αλλάξει όλο το μάτς. Ήρθαμε σήμερα στη Ριζούπολη για να κερδίσουμε από την πρώτη στιγμή. Μασάδο εκτελεί ο Ταΐρης μπλοκάρι. Χωρίς καθόλου πίεση. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Μπέλης, ο Λεβέντης Χαμογέμιας, έπρεπε ο Κοτσόνης Τσίτας. Το γύρισμα από τον Μιχαλόπουλο, η μπάλα κοντράρει στον Κίρια κόρνερ για την Καλυθέα στο 81 για τους ολοξενούμενους. Μπάλα κοντράρει το σουτ από τον Γιαννίτσι, out. Θέλαμε την νίκη σήμερα. Είδατε ότι σήμερα μια ομάδα υπήρχε μέσα στο γήπεδο, αδικούμαστε από αυτό το σκορ. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά δυστυχώς κερδίζει η ομάδα που σκοράρει. Κάναμε ένα λάθος, φάγαμε τον γκολ και έλειξε το παιχνίδι. Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε πραγματικά είναι τρεις πόντοι. Στη μέτρη μας, στη μέτρη για μετά. Ό,τι σχεδιάσαμε δεν βγήκε. Δεν είχαμε ηρεμία στο όταν είχαμε κατοχή μπάλας. Ήμασταν πολύ πιεστικοί και νευρικοί από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δυστυχώς υπάρχει αρκετό εκνευρισμό στον αγωνιστικό χώρο με τους εκνευρισμότερους να προσπαθούν να ηρεμήσουν το Σουάνι, ο οποίος τα έχει βάλει με κάποιον παίκτη την Καλυθέα. Θα προσπαθήσουμε όλες τις δυνάμεις μας στα επόμενα παιχνίδια να έχουμε καλύτερη εικόνα, αλλά δεν θα μας κακοπέσει, να το πω έτσι, αν κερδίζουμε και η εικόνα μας δεν είναι τόσο καλή.